εξιχνίαση υπόθεσης με προεκτάσεις σε τοπικό επίπεδο προχώρησαν οι αρχές, οι οποίες εξάρθρωσαν κύκλωμα που προέβαινε σε ηλεκτρονικές απάτες, αποκτώντας πρόσβαση στο e-banking ανυπομονησίας των πολιτών. Όπως αποκάλυψε η Νέα Κρήτη, η εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος έγινε μετά από διεξοδικές έρευνες που πραγματοποίησαν στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Δεν μου έτυχε, αλλά είμαι κατατοπισμένος και δεν πρόκειται να πέσω στην παγίδα. Μέλη της οργάνωσης φέρονται να προχωρούσαν σε απανωτές μεταφορές χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές εντάλματα σύλληψης για περίπου 10 άτομα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, τουλάχιστον η μισή εξ αυτών είναι κάτοικοι Κρήτης. Ξέρω και προσέχω, τίποτα άλλο. Τα ξέρω όλα. Και προσέχω. Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι έχουν ήδη συλληφθεί σε άλλες περιοχές της χώρας 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι συλλήψεις θα συνεχιστούν πιθανώς και σε τοπικό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι οι κατηγορίες που φέρονται να βαραίνουν τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση είναι περί εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτης με υπολογιστές. Την ίδια στιγμή το αστυνομικό τμήμα Κισάμου εξιχνίασε νέες υποθέσεις απάτης με τη μέθοδο της δίθεν επιστροφής αναδρομικών. Μάλιστα, ως εγκέφαλος της υπόθεσης φέρεται ένας 45χρονος Ρωμά, κρατούμενος σήμερα στις φυλακές Τρικάλων. Πρόκειται για τον ίδιο που είχε εντοπιστεί το περασμένο καλοκαίρι ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας με 22 εμπλεκόμενους και συνεργούς και δράση σε όλη την Ελλάδα. Το αστυνομικό τμήμα Κισάμου έδωσε παραγγελία στις φυλακές για έρευνα στο κελί του, όπου βρέθηκε στην κατοχή συγκρατούμενου του το κινητό τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούσε με τα θύματα. Σε γνωστούς σας μεγαλύτερης ηλικίας δίνετε συμβουλές τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέχουν? Γυναίκα μου μόνο. Στη γυναίκα μου μόνο, τίποτα άλλο. Γνώριμος στις αρχές ως διευθυντής, ο δράστης και των νέων υποθέσεων απάτης χτύπουσε στοχευμένα, επικοινωνώντας πρωινές ώρες τηλεφωνικά με συνταξιούχους και όχι μόνο, προσποιούμενος τον διευθυντή ή υπαλλήλους τραπεζικών καταστημάτων. Χρησιμοποιούσε μάλιστα τα ονόματα των πραγματικών στελεχών τραπεζών προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Τουλάχιστον 10 καταγγελίες έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες στα Χανιά και 2 στην Κίσαμο.